ότι κάποιοι άλλοι τις λειτουργούν, δεν έχει καμία σχέση. Είναι άσχετο το ένα από τα άλλα. Ο καθένας έχει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και πρέπει στις εγκαταστάσεις που έχει να λειτουργήσει ή να μην λειτουργήσει, αναλαμβάνοντας τα ρίσκα που πρέπει, τις κατασκηνώσεις ή όχι. Δηλαδή, για να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας, αν ένας έχει 10 κτίρια για κατασκηνώσεις και είναι από 100 τετραγωνικά, μπορεί να τις λειτουργήσει. Αν έχει 3 κτίρια που είναι από 50 τετραγωνικά, πιθανόν να μην πρέπει να τις λειτουργήσει. Έτσι. Άρα, δεν το είχα δει αυτό το σχόλιο που μου λέτε από τον κύριο Σμινιώτη. Ποια είναι η ουσία? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να μιλάμε την ουσία. Έτσι. Η ουσία είναι ότι εμείς κάναμε προκήρυξη για θέσεις για τις κατασκηνώσεις. Βγάλαμε άδεια, κάναμε εργασίες στις κατασκηνώσεις, ήμασταν έτοιμοι από τις μελέτες για να λειτουργήσουμε τις κατασκηνώσεις. Και περιμέναμε την εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν με βάση τις υγειονομικές συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις. Αυτή η εγκύκλιο λοιπόν βγήκε προχθές, στις 19 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Με βάση λοιπόν αυτή την εγκύκλιο, και αυτό έχει σημασία, για να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις χρειάζεται απόσταση των κρεβατιών 1,5 μέτρα το ένα από το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις κατασκηνώσεις μας πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είναι συγκεκριμένα τα τετραγωνικά μέτρα που έχουμε. Αυτό έχει και με το σχόλιο που έκανα στην αρχή. Και το ίδιο 1,5 μέτρο απόσταση για τους εργαζόμενους. Για να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις μας με λιγότερα παιδιά, ο αριθμός των εργαζομένων είναι συγκεκριμένος, δεν αλλάζει, γιατί χρειάζεται σε κάθε θάλαμο ο θαλαμάρχης, χρειάζεται η κουζίνα, χρειάζεται ο καθαρισμός, χρειάζεται όλα αυτά. Με τις εγκαταστάσεις λοιπόν που έχουμε και με τα μέτρα που έπρεπε να έχουμε, 11 από τους 33 εργαζόμενους που προβλέπονται δεν θα είχαν που να μείνουν. Πώς λοιπόν θα λειτουργήσουν, πού θα μένανε αυτοί οι 11 εργαζόμενοι, γιατί δεν μπορείς να στριμώξεις τους εργαζόμενους και να μην τηρούνται τα μέτρα, γιατί και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν υγειονομικές συνθήκες. Έτσι είναι μόνο τα παιδιά, πρέπει και οι εργαζόμενοι. Πρώτο θέμα. Άρα δεν μπορούσαν. Δεύτερο θέμα είναι υποχρεωτική ύπαρξη γιατρού νοσηλευτή λόγω COVID. Ναι. Στην προκήρυξη που κάναμε και τελείωσε, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση από κανέναν νοσηλευτή και από κανέναν γιατρό για να έχουμε. Άρα δεν είχαμε γιατρό και νοσηλευτή. Δεύτερη απαραίτητη προϋπόθεση της εγκυκλίου για να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις. Τρίτον, ο τρόπος που λειτουργούν οι κατασκηνώσεις και το φαγητό των παιδιών δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν με τις συνθήκες που απαιτεί η εγκύκλιος. Και τέταρτον, ο τρόπος που θα λειτουργούσαν με μικρές ομάδες ξεχωριστές, η μία ομάδα από την άλλη, οι κατασκηνώσεις, ομάδες μικρού αριθμού παιδιών, πάλι δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Άρα υπήρχε αντικειμενική δυσκολία στο να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται ο Δήμος Τρίπολης να λειτουργήσει κατασκηνώσεις χωρίς να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των την υγεία των μικρών παιδιών αλλά και των ανθρώπων που θα δούλευαν στις κατασκηνώσεις. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες, οι εγκαταστάσεις που έχουμε δεν μπορούσαν με την εγκύκλιο που υπάρχει να λειτουργήσουν φέτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά για να συζητάμε και να λέμε και να κάνουμε σχόλια. Θα ανοίξουν ίσως για τους ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ, μπορεί να πάει κάποια άλλη ομάδα, τι θα γίνει με τις εγκαταστάσεις που φαντάζομαι θέλουν και κάποιες συντηρήσεις, γιατί όταν παραμένουν κλειστές είναι χειρότερα. Ήδη είχαμε κάνει και πέρυσι και φέτος είχαμε κάνει και εργασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων, είχαμε φτιάξει μπάνια εξωτερικά κλπ. Τώρα για το ΚΑΠΗ που μου λέτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι, γιατί και εκεί πρέπει να εξετάσουμε, όπως σας είπα, τις υγειονομικές συνθήκες. Οπότε θα μπει με κλειστές από το. Αν δεν αλλάξει κάτι για το ΚΑΠΗ που είπατε ή κάποιος άλλος τις ζητήσει και μπορεί να εξασφαλίσει υγειονομικές συνθήκες τέτοιες, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά για τα παιδιά, επαναλαμβάνω, δεν μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνδυνο, εφόσον δεν μπορούμε να τηρήσουμε, γιατί δεν μας το επιτρέπουν οι εγκαταστάσεις τα μέτρα που προβλέπονται, δεν μπορούσαμε να θέσουμε, και αυτό θέλω να καταλάβω οι συμπολίτες μας. Πάρα πολύ θέλαμε να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις φέτος. Είχαμε κάνει την προετοιμασία, ήμασταν έτοιμοι να λειτουργήσουμε. Αν ήταν πιο χαλαρά τα μέτρα, θα μπορούσαμε να τις λειτουργήσουμε. Η Επιτροπή Λοιμόξεων που καθορίζει και βγάζει και τα μέτρα κάθε φορά έθεσε αυτά τα όρια που ουσιαστικά είναι τα ίδια με αυτά που ήσχαν και πέρυσι. Έτσι. Ναι. Δεν άλλαξαν τίποτε. Ναι. Ουσιαστικά, αν δείτε την εγκύκλιο τη φετινή, είναι ίδια με την περσινή όσον αφορά τα μέτρα. Οπότε ο λόγος που και πέρυσι δεν έγιναν εξακολουθεί να ισχύει και φέτος. Δεν άλλαξε φέτος. Δεν έχει μείνει η πανδημία πίσω μας. Υπάρχει εδώ έτσι ακόμη.
Στα μέτρα υπάρχουν. Υπάρχει πρόβλεψη από το Δήμο να κάνετε κάποιες άλλες εργασίες στο χώρο, να κάνετε κάποιες άλλες βελτιώσεις, κάποια επέκταση ίσως, κάτι εντάξει, για μελλοντική χρήση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και η επέκταση είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν και θέματα άλλα εκτός από το θέμα το οικονομικό έτσι εκεί που διεκδικούνται από κάτι. Τέλος πάντων δεν μπορεί να κάνουμε επέκταση αυτή τη στιγμή. Κάποιες άλλες εργασίες. Εργασίες συντήρησης και φέτος κάναμε και πέρυσι κάναμε γιατί απαιτεί και η άδεια πλέον να έχει τουαλέτες έξω. Κανένα. Τα έχουμε κάνει αυτά από πέρυσι ήδη. Έχουμε αλλάξαμε κάποια air condition. Δηλαδή επεμβάσεις κάνουμε κάθε φορά και κάναμε και φέτος. Ναι.